my rhythm box. Γνωρίζετε ότι υπάρχει στη χώρα μας υποθαλάσσιος μετρητής ραδιενέργειας και μάλιστα με το όνομα Κατερίνα. Πάμε να το γνωρίσουμε. Αυτή είναι η Κατερίνα μας. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2003. Το Κατερίνα σημαίνει καινοτόμος αισθητήρας τεχνητής και φυσικής ραδιενέργειας. Έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορεί να μετρά τις συγκεντρώσεις ραδιενέργειας και τα επίπεδά της επί τόπου. Δηλαδή, παίρνουμε το σύστημα στο πεδίο, το ποντίζουμε και μας δίνει άμεσα τα αποτελέσματα της μέτρησής μας. Μπορεί να καταγράφει σε απόλυτες μονάδες, δηλαδή σε μπεκερέλ ένα λίτρο ή σε μπεκερέλ ένα κυβικό μέτρο. Ο αρχικός σκοπός ήταν να φτιαχτεί ένα σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θέματα ραδιοπροστασίας κοντά σε αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας. Επειδή όμως δεν υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, τα τελευταία χρόνια δώσαμε πάρα πολύ ενέργεια στο να χρησιμοποιηθεί το σύστημα σε θέματα γεωφυσικής, όπως στις αναδύουσες πηγές μέσα στη θάλασσα και σε υποθαλάσσια ρήγματα. Τώρα που έχουμε το ατύχημα δυστυχώς της Φουκουσίμα, το σύστημα αυτό είναι το πιο κατάλληλο σύστημα για να παρακολουθεί τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή αυτή. Και πρόκειται να το στείλουμε πολύ σύντομα. Περιμένουμε την άδεια από τις Ιαπωνικές Αρχές για να φύγει μέσα στον Ιούλιο. Κατασκευάστηκε στο ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με κάποιο μηχανικό του Πολυτεχνείου, ο οποίος έκανε ανέπτυξη της ηλεκτρονικής μονάδας του συστήματος. Από τι συστήματα αποτελείται η εφεύρεση αυτή? Ένας κρύσταλλος ιουδίου νατρίου, ο οποίος δέχεται την ακτινοβολία γάμα μέσα το νερό και τη μετατρέπουμε σε ραδιενέργεια. Στη συνέχεια υπάρχει φωτοπολοπλασιαστής, ο οποίος πολλαπλασιάζει τα φορτία. Ο προενισχυτής που προενισχύει το σήμα, ενισχυτής που ενισχύει το σήμα και συνέχεια υπάρχει ο πολυδιαβλικός αναλυτής, ο οποίος μετατρέπει το αναλογικό σε ψηφιακό και αποθηκεύει τα δεδομένα μέσα στο σύστημα. Αυτό εδώ είναι ο κονέκτορας, ο οποίος συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορούμε να τραβήξουμε τα δεδομένα για να δούμε τι έχει μετρήσει το σύστημά μας κατά τη διάρκεια της πόντισής του. Το υλικό με το οποίο έχει γίνει η βέλτιστη μελέτη για να μπουν αυτά τα συστήματα μέσα είναι η λεγόμενη ακετάλη, πολυεστέρας δηλαδή, δεν είναι πλαστικό, έχει την ελάχιστη απορρόφηση ακτινοβολίας γάμα. Οπότε ο κρύσταλλος εδώ που είναι στον πάτο του κυλίντρου δέχεται τη μέγιστη ακτινοβόληση όπως και θέλαμε να είναι. Βρισκόμαστε στο πεδίο για να ποντίσουμε το σύστημα Κατερίνα. Το σύστημα Κατερίνα λειτουργεί αυτόνομα. Την μπαταρία την έχει εσωτερικά του. Βγάζουμε λοιπόν τον ντάμι του συστήματος για να συνδέσουμε το σύστημα Κατερίνα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με αυτό το καλώδιο, για να την προγραμματίσουμε και να μετρήσει πιθανά ισότοπα στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι το κάλιο και το ραδόνιο. Αυτή ήταν λοιπόν η δοκιμαστική πόντιση που κάναμε για μέτρηση ραδιενέργειας στο Σαρονικό. Αυτό που βρήκαμε ήταν το αναμενόμενο, γύρω στα 12 μπεκερέλ το λίτρο κάλιο 40, που είναι λόγω της αλατότητας του νερού, που είναι φυσικό ραδιονουκλίδιο, και περίπου 0,25 μπεκερέλ ανά λίτρο ραδόνιο, που και αυτό μπορεί να οφείλεται από τις βροχές που έχουν πέσει τις τελευταίες μέρες στο Σαρονικό.